Πάμε λοιπόν στον κρυό, τώρα οι μεγάλες διεκδικήσεις και σήμερα και αύριο, πιο βοηθητικές ημέρες. Η μετακίνηση βεβαίως του χρόνου στο Σκορπιό λέει ότι αρχίζει η επιδρομή στα οικονομικά. Το καλό είναι ότι Δίας και Αφροδίτη θα είναι κοντά σας μέχρι τις αρχές Αυγούστου, ο Δίας και παραπέρα η Αφροδίτη, για να μπορείτε να βρείτε τις λεπτές ισορροπίες. Για τα αισθηματικά, η σημερινή και αυριανή μέρα είναι βοηθητικές. Πείτε ό,τι έχετε να πείτε, συσφίξτε σχέσεις. Δύο ημέρες ευνοϊκές για σας. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Ο υπολογισμός του κόστους, τώρα πια, από σήμερα και μετά, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας, αυτό θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Από σήμερα λοιπόν και μετά, ο υπολογισμός του κάθε κόστους, του οικονομικού, του ψυχικού, του πνευματικού, δηλαδή η κάθε ενέργεια πρέπει προηγουμένως να τύχει μια ιδιαίτερη σκέψη, ούτως ώστε να μην σπαταλάτε δυνάμεις, να μην δημιουργείτε καινούργιες αντιθέσεις. Βεβαίως και τα πράγματα από μόνα τους μπορεί λιγάκι να αρχίσουν να ζορίζουν. Θα είστε περισσότερο έτοιμοι για να δείτε πώς θα χειριστείτε το κάθε τι και στις σχέσεις σας και σε συνεργασίες και σε συνεταιρισμούς. Ξεκινάει μια ιδιαίτερη περίοδος, λίγο πιο προσεκτικά. Και να περάσουμε στους διδύμους. Κάτι αλλάζει προς το καλύτερο για σας. Η σημερινή μέρα δίνει αυτό το σύνθημα, ας το πούμε. Η αυριανή, με τη νέα σελήνη που θα γίνει στο δικό σας ζώδιο, δίνει μια νέα πνοή στα πράγματα και κάποιες εναλλακτικές εκεί που τα πράγματα έχουν κολλήσει. Μέχρι και τις 24 του μηνός λέμε και ξαναλέμε ότι είναι αυτή η μεταβατική περίοδος, ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά από σήμερα έχουμε κάτι καλό. Ο χρόνος, ο περιορισμός, το εμπόδιο, το δύσκολο, αυτό που δεν μπορούσατε να υπερβείτε ή να ρυθμίσετε, πάει λίγο-λίγο στην πάντα. Σήμερα και αύριο λοιπόν είναι μια καλή αρχή πραγμάτων. Δεν είναι ανάγκη να τα δώσετε όλα για ρίσκο εδώ και εκεί, αλλά και για τις σχέσεις σας και για, γενικότερα για την κινητικότητα στα επαγγελματικά και παντού, θα έχετε και καλύτερα μηνύματα και σήμερα και αύριο. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Και στη σκηνή λέει και στο παρασκήνιο, θα λέγαμε απλά και μπρος και πίσω. Αυτό το μπρος και πίσω είναι και προετοιμάζομαι και κοιτάω πώς θα φτιάξω να δημιουργήσω πράγματα που ακόμα όμως δεν μπορούν να βγουν στο φως, είτε γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί, είτε γιατί τώρα ψήνονται και στα επαγγελματικά και παντού. Βεβαίως σας λέω και σας ξαναλέω ότι οι μέρες από σήμερα μέχρι και τις 23 του μηνός είναι οι ενδεδειγμένες για να ολοκληρώσετε με δουλειές, να πάρετε αποφάσεις, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, αλλά να κυνηγήσετε αυτά που πρέπει. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή δεν είναι αρνητικές, προετοιμάζουν μια εξόρμηση Τετάρτη-Πέμπτη που είναι ακόμα πιο δικιά σας. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Τώρα βάλτε λέει μάτι και πίσω από την πλάτη, χρειάζεται ένα πια με τον Κρόνο στο Σκορπιό, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσείς θα νιώσετε λίγο περισσότερο την πίεση, το πρόβλημα, τον περιορισμό, το εμπόδιο. Εσείς λοιπόν πρέπει να πολλαπλασιάσετε την προσπάθεια, αλλά ταυτόχρονα να μην είσαστε και ρυψοκίνδυνοι εκεί που πρέπει να δείξετε αυτό που λέμε σοφροσύνη. Και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι βοηθητικές και φίλοι στο πλευρό σας, άτομα που θα σας συμπερασταθούν και στα δύσκολα. Δύο καλές ημέρες για την εξέβρεση λύσεων όπου και αν αυτά υπάρχουν, τα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Ξεκινούν οι αλλαγές, όχι μεγάλες, όχι εντυπωσιακές ακόμα, μικρές αλλαγές. Πρώτη ανάσα οξυγόνου. Κάτι συμβαίνει και θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε καλύτερα και τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά να ξανάρχεται και μία έμπνευση να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, να κάνω συνδυασμούς. Αυτό θα το νιώσετε λίγο-λίγο, όχι τόσο σήμερα και αύριο. Είναι δύο ημέρες πολύ πιεσμένες, γιατί περιέχουν πολλά θέματα. Πρέπει να τρέξετε εδώ, να τρέξετε εκεί. Και δεν ολοκληρώνεται το καθετή. Πείτε ότι έχετε μια επαφή για μια συμφωνία. Ούτε σήμερα ούτε αύριο, αλλά αυτά που συζητούνται και σήμερα και αύριο μπορεί να δώσουν αποτέλεσμα Τετάρτη, Πέμπτη και εκεί. Άρα λοιπόν ακόμα υπάρχουν οι δυσκολίες, δεν έχετε βεβαιότητες, αλλά από την άλλη μεριά ένα εμπόδιο ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου φεύγει η αλλαγή του χρόνου από τον τοξότη που από τα Χριστούγεννα και εδώ σας έχει λίγο ή πολύ ταλαιπωρήσει. Μετακινείτε λοιπόν και από εδώ και μετά είναι λίγο πιο ανάλαφρο το κάθε τι.
Και σήμερα και αύριο όμως χρειάζεται μια στοιχειώδης προσοχή και λεπτές ισορροπίες παντού. Και να περάσουμε στο ζυγό, κάνετε τη νύχτα μέρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιείτε και τη νύχτα και τη μέρα, γιατί και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι πιο βοηθητικές. Λέμε και ξαναλέμε ότι το διάστημα μέχρι τις 24 του μηνός είναι πιο ωφέλιμο από την άποψη ότι δεν έχετε βαρύδια πολλά. Μπορείτε να σκεφτείτε, να ενεργήσετε, να διεκδικήσετε σε όλους τους τομείς. Είναι οικονομικά, είναι επαγγελματικά θέματα, είναι αισθηματικά, είναι να ρυθμίσετε οικογενειακές εκκρεμότητες. Μέσα σε όλα, σήμερα και αύριο, δύο πολύ πιο βοηθητικές ημέρες. Η νέα σελήνη που γίνεται αύριο, που στην ουσία προετοιμάζεται από σήμερα, δίνει ένα καινούριο έναυσμα, μία όθηση θετική για εσάς και για τα θέματά σας. Και να περάσουμε στο Σκορπιό, με ρεαλισμό πια από σήμερα ή με περισσότερο ρεαλισμό πια από σήμερα και μετά, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας, εσάς του πρώτου και λίγο του δευτέρου. Δεν σας πιάνει τόσο πολύ ο χρόνος, αλλά η επιστροφή αυτού του πλανήτη στο ζώδιό σας σημαίνει ότι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν, όποια θέματα, παύλα, προβλήματα δεν έχουν επιληθεί, τουκ τουκ τώρα χτυπάνε την πόρτα, το κουδούνι, για περάστε, να ρυθμίσετε αυτό, να κάνετε εκείνο και το άλλο. Έχει δηλαδή μια μεγαλύτερη δυσκολία πια η κάθε ημέρα. Σχέσεις, συνεργασίες, οικονομικά θέματα με μέγιστη προσοχή παντού. Και σήμερα και αύριο είναι λίγο ημέρες που μπορείτε να κινηθείτε, αλλά πάντοτε με το ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας και ακόμα να αναγνωρίζετε και το δίκιο των άλλων, γιατί κάπου εκεί μπορεί λίγο να τα μπλέξετε. Και να περάσουμε στον τοξότη. Δισταγμή και αμφιβολίες, να κάνω έτσι, να κάνω γιουβέτσι, να το πω διαφορετικά, να το κάνω κάπως που να εξισορροπώ τα πάντα και να κρατηθεί αυτό και να μην υπάρχουν αντιθέσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα μέχρι τις 24 του μηνός. Ακριβώς η περίοδος αυτή είναι έτσι. Η μετακίνηση όμως του χρόνου σήμερα από τον τοξότη σιγά σιγά στο Σκορπιό σας λύνει λίγο τα χέρια, σας επιτρέπει να κινηθείτε λίγο καλύτερα παντού, να πάρετε αποφάσεις, γιατί όταν ο χρόνος φεύγει από το ζώδιο μας βρίσκουμε ένα πράσινο φως που μας λέει δεν πας καλά από εδώ, πήγαινε από εκεί για πιο γρήγορα, για καλύτερα αποτελέσματα, είτε αυτό αφορά στις σχέσεις είτε στα επαγγελματικά. Είναι δηλαδή ένα σφαιρικό θέμα αυτό. Σήμερα και αύριο όμως, λεπτές ισορροπίες και σε σχέσεις και συνεργασίες θα πρέπει να σκεφτείτε και πού φυσάει ο άνεμος για τους άλλους και ανάλογα. Λύνονται περισσότερο τα χέρια σας από Τετάρτη, Πέμπτη και εκεί, όμως μέχρι 24 του μηνός λέμε σιγά σιγά και ψηλαφυτά παντού. Και να περάσουμε στον εγώ καιρό. Όλα για τα επαγγελματικά, η σελήνη στο ζώδιο των διδύμων σήμερα και η νέα σελήνη που θα γίνει εκεί αύριο είναι σαν να ανοίγει κάποιες προοπτικές. Δηλαδή θα αλλάξω αυτό, αν αυτό δεν πάει θα κάνω την εναλλακτική. Γενικότερα επαφές, συζητήσεις στο χώρο της δουλειάς, το νου σας, γιατί κάτι ψήνεται εδώ που μπορείτε να το πάτε παραπέρα και να έχει και κέρδος. Και για τις σχέσεις σας η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι ουδέτερες, όχι αρνητικές, λίγο καλύτερες αν τις συγκρίνω με την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ό,τι έχετε λοιπόν να πείτε, ό,τι έχετε να ρυθμίσετε σήμερα και αύριο, που τα πνεύματα είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτά, πιο επικοινωνιακή η όλη κατάσταση και γενικότερα δεν ενέχει και μεγάλο κίνδυνο κάπου. Και να περάσουμε στον υδροχό. Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σιγά σιγά από σήμερα και μετά, θα μπορούσε να ήταν χθες, θα μπορεί να είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, η επιστροφή του χρόνου στο Σκορπιό είναι σαν να σας γεμίζει ευθύνες από τη μία μεριά, να κάνει δύσκολες τις αποφάσεις, είτε αυτές είναι επαγγελματικές, είτε είναι αισθηματικές, είτε είναι οικογενειακές. Γενικότερα, αν έχετε γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου σας, όπως λέγανε οι παλιοί ράφτες, τρεις φορές να μετράς και μία να κόβεις, από εδώ και πέρα έτσι θα είναι ιδιαίτερα για σας, αλλά όλοι σας είναι σαν να βρίσκεστε μπροστά σε καινούργιες αποφάσεις. Θα πρέπει λοιπόν με πολύ προσοχή να διαχειριστείτε αυτά που θα γίνουν, αυτά που έρχονται. Μπορεί να μην είναι δικές σας αποφάσεις, μπορεί να είναι αποφάσεις άλλων, αλλά έχει σημασία πώς θα τις δεχτείτε, πώς θα τις δουλέψετε και πώς δεν θα αφήσετε
να σας καταπλακώσουν οι απαιτήσεις των άλλων. Η σημερινή και η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερα βοηθητικές. Αν πρέπει λοιπόν να πάρετε αποφάσεις, να ρυθμίσετε κρεμότητες, τα ναι, τα όχι, προσεγγίσεις, σήμερα και αύριο. Και να περάσουμε στους ηχθείς, όχι ακόμα ναι, αλλά αυτό το ναι με ένα λα, καταλαβαίνετε πως είναι. Το όχι ακόμα δεν έχει κλείσει το διάστημα μέχρι τις 23 του μηνός, που λέμε και ξαναλέμε ότι είναι αυτή η μεταβατική φάση με τις δυσκολίες, με τις απαιτήσεις. Δεν λέμε ότι δεν κερδίζετε και κάποια πραγματάκια, αλλά είναι ακριβοπληρωμένα. Από σήμερα λοιπόν, που ο Κρόνος εγκατέλειψε και έχει περάσει στο ζώδιο του Σκορπιού, και όσο πάει και θα προχωράει, γιατί με την μία μέρα δεν γίνεται κάτι, αλλά μια ανάσα, μια προοπτική εδώ, κάτι καλύτερο από εκεί, να διεκδικήσετε στα επαγγελματικά, σε οικονομικά θέματα, γενικότερα, ακόμα και για τις σχέσεις σας. Δεν θα το καταλάβετε τόσο πολύ σήμερα και αύριο, γιατί έχει βαβούρα, έχει κούραση, έχει και λίγο ανταγωνισμό. Χρειάζεται προσοχή, αλλά από Τετάρτη, Πέμπτη θα δείτε ότι θα υπάρχει μια άλλη διάθεση και άλλες προοπτικές παντού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσύ να είσαι καλά. Και τα ωραία που μας είπες, έτσι. Έτσι, χαμογελάσαμε και λίγο. Να δεις κάτι άλλο ωραία. Για να δούμε.